Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μια γρήγορη συμφωνία πακέτο με μονοετή κλιμακωτοκόπτη στις δαπάνες προκειμένου να έρθει το αδιέξοδο προσπαθεί να προωθήσει μέσω της επιστολής του προς τους θεσμούς ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Υπό διαπραγμάτευση βρίσκεται και το αφορολόγητο όριο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η δεύτερη αξιολόγηση. Τα ραβασάκια με τις νέες αυξημένες εισφορές του 2017 άρχισαν να αποστέλλονται από τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕ και τον ΕΤΑΑ. Οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να πληρώνουν έναντι και όχι όλο το ποσό κάθε μήνα. Ωστόσο, η έναντι πληρωμή θα έχει τόκο 8%, δεν θα παίρνουν ασφαλιστική ενημερότητα και σε καμία περίπτωση δεν παγώνουν κατασχέσεις για παλιές οφειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξελιχθεί σε δικτάτορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσυντίθεται, η κυβέρνηση της Τερέζα Μέι δεν θα αντέξει την εξουσία όσο προχωρά το Brexit, οι αγορές θα προσγειωθούν. Ανώμαλα είναι μερικές από τις δυσίωνες προβλέψεις που έκανε ο Τζορτζ Σόρος, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, στη τηλεόραση του Bloomberg από τον Davos της Ελβετίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 638,01 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,13%. Τοπικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.